Φίλοι, ξέρετε, ζούμε δύσκολα χρόνια, 10 χρόνια με τα μνημόνια και η οικοδομή στενάζει. Ευτυχώς ή δυστυχώς, πολλοί κορίτσιοι συμπολίτες μας, ιδίως στην περιφέρεια, είναι από τον κλάδο τον τεχνικό. Εργάτες, τεχνίτες, μετατζίδες, μαραγκοί, πλακάδες, σιδεράδες, ηλεκτρολόγοι, ξυλουργοί, όλοι θέλετε. Ακούστε πρόταση και θα γίνει πράξη. Κάθε χρόνο εκπόνηση μελέτης από το Δήμο Κορυφαίων Τεχνική Υπηρεσία 1 εκατομμύριο ευρώ για συντηρήσεις, επισκευές κοινοχρήστων χώρων και εγκαταστάσεων του Δήμου. Σχολεία, πεζοδρόμια, δημοτικά κτίρια, οτιδήποτε. Σύνταξη Μητρώου Εμπειροτεχνών. Όλοι οι κορύφοι που έχουν τιμολόγιο θα καταγραφούν σε Μητρώ. Και το έργο αυτό θα το παίρνει η ανώνυμη εταιρεία του Δήμου που είναι και κατασκευαστική με διαγωνισμό, με έκπτωση. Δεν θα έχει ιδιαίτερη μεταχείριση. Και όλες οι εργασίες θα γίνονται από τα τοπικά συνεργεία. Τι πετυχαίνουμε με αυτό? Ένα, άμεση επέμβαση στα θέματα καθημερινότητας του Δήμου. Δύο, προβλήματα στο 8ο σχολείο, στο 2ο, στο 10ο. Θα μπαίνει αμέσως το συνεργείο. Δεν θα περιμένουμε το συνεργείο των εργολάβων από την Αθήνα. Δεύτερον, δουλειά στα τόπια συνεργεία που κάθονται σήμερα. Συμβάλλουμε στην ανάπτυξη. Και τρία, και με το ένσημα βεβαίως. Και τα ανάλογα ένσημα. Και τρία, δουλειά στις τοπικές κορυφιακές επαγγελματοβιοτεχνικές επιχειρήσεις. Πετά, σίδερα, ασβέστη, τσιμέντα, χρώματα κλπ. Τα λεφτά στον τόπο μας και στις επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους. Ένα θέμα που έχει απασχολήσει έντονα τελευταία το Δήμο είναι τα θέματα της φύλαξης και της ασφάλειας. Πήραμε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με πρότασή μου, βρήκαμε και τη διάταξη και τη μας λέγανε ότι δεν γίνεται. Να αναθέσουμε σε ιδιωτική εταιρεία security για την φύλαξη των δημοτικών και κοινόχρηστων εγκαταστάσεων του Δήμου. Θα γίνει πράξη αρχής γενομένης από τα Ξαμήλια και την Ξυλοκέρυδα. Θα γίνει διαγωνισμό για την ανάθεση σε ιδιώτη της φύλαξης των εγκαταστάσεων. Κοινωνική πολιτική, φίλες και φίλοι. Λέω σήμερα σε όλους, ξεκινάω από 4 δεσμεύσεις. Δημοτικά τέλη. Ο Δήμος Κορυφαίων είναι ένας από τους Δήμους με τα πιο υψηλά δημοτικά τέλη. Μειώνουμε τα δημοτικά τέλη από τον Σεπτέμβριο μήνα ως εξής. Δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού. 25% μείωση σε όλα τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Δεύτερο, τέλη ίδρευσης. Μείωση κατά μέσο όρο ανάλογα με τις κλίμακες 20%. Τρίτον, δημοτικά τέλη νεκροταφείου. 50% μείωση. Γιατί? Γιατί δεν έχουμε και καμία ανταπόδοση από πλευράς Δήμου. Αυτά τα τρία δημοτικά τέλη που σας προανέφερα είναι ανταποδοτικά. Και ξέρετε κάτι, γιατί λένε μερικοί, πώς τα λέει ο Σταυρέλη. Ο Σταυρέλης ό,τι λέει, το έχει μελετήσει, το έχει ψάξει, το έχει συσκεφτεί και το έχει αποφασίσει. Και γιατί? Γιατί σήμερα, για την ακρίβεια 31/12/18 έχω τα στοιχεία, από τα 28 περίφημα εκατομμύρια του Ταμείου του Δήμου, τα 5, 4.870 για την ακρίβεια να κυριολεκτώ, είναι στο Ταμείο του Δήμου από τα αποδοτικά, τα δικά σας τα λεφτά. Αυτά τα λεφτά πρέπει να ξαναπάνε στους πολίτες. Γι' αυτό και προτείνουμε τις μειώσεις. Έχουμε λοιπόν τη βούληση, έχουμε τη μέθοδο να βοηθήσουμε και τα νοικοκυριά μας. Επίσης, αφορά κυρίως την πόλη της Κορίνθου, αλλά και τα παιδιά. Νέοι επαγγελματίες για να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη. Ηλικία μέχρι 35 ετών. Απαλλαγή τα πρώτα 3 χρόνια από τα τέλη κατάληψης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου. Και τα επόμενα 2 μειωμένα 50%. Επίσης, όποια επιχείρηση ή κατάστημα ανοίξει τα επόμενα 2 χρόνια αρχής γενομένης από τον Σεπτέμβριο που θα αναλάβει η νέα Δημοτική Αρχή,
απαλλαγή και εκεί τα πρώτα τρία, ανεξαρτήτως ηλικίας εκεί. Όποια νέα επιχείρηση ανοίξει, απαλλαγή τα πρώτα τρία χρόνια και μείωση 50% τα επόμενα δύο. Αυτή είναι μια πρόταση δημοτικής αρχής στα Βρέμια το Σεπτέμβρη που θα βοηθήσει την κατάσταση του. Επίσης στην κοινωνική πολιτική, επιγραμματικά σας λέω, 4 παιδικοί σταθμοί. Αδιανόητο γιατί δεν το έκανε 5 χρόνια η παρούσα δημοτική αρχή. Δημοτικός παιδικός σταθμό, πρεφολυμπιακός, στα Αθήκια 1 εκατομμύριο. Έτοιμη μελέτη. Έτοιμη και η οικοδομική άδεια το 2013. Κάθετη μελέτη. Δημοτικός πρεφολυμπιακός σταθμό στον Άγιο Γεώργιο. 1 εκατομμύριο. Κάθετη μελέτη. Υπάρχει. Δημοτικός παιδικός σταθμός στην αρχαία Κόρινθο. Υπάρχει παιδικός, αλλά δεν είναι σε δημοτικό χώρο. Θα γίνει κατασκευή κτηρίου από τον Δήμο σε νέο δημοτικό οικόπεδο. Και τέταρτον, δημοτικός βρεφονιπιακός σταθμός στην παραλία Καλάμια σε οικόπεδο της εργατικής εστίας, προϋπολογισμός 700.000 ευρώ. 4 βρεφονιπιακοί σταθμοί σε βάθος τετραετίας. Ευθύνιο κέντρο για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Έχουμε ιδιαίτερες ευαισθησίες. Λυπάμαι 5 χρόνια δεν δώσαν ούτε ένα ευρώ σε αυτό το σύλλογο, σε αυτό το σωματείο. Οικονομική στήριξη λοιπόν και υλική βοήθεια, είτε εξοπλισμό είτε τρόφιμα στα πλαίσια του κοινωνικού παντοπολίου. Μέγιστο το έργο που παράγεται εκεί. Δεν ξέρω όσοι έχετε πάει. Πολύ περισσότεροι έχετε πάει και έχετε συμβάλει. Μία νέα πρόταση σήμερα θα ακούσετε. Κάθε νεογέννητο παιδί, 1.000 ευρώ στην κάθε οικογένεια για κάθε νεογέννητο παιδί. Είναι μία δόγκωση. Μία δόγκωση για να συμβάλλουμε το πρόβλημα το δημογραφικό της χώρας και του Δήμου. Θα το παλέψουμε μέχρι τελευταία να ανοίξει στα Υπουργεία. Επίσης φίλες και φίλοι, για ακούστε κάτι. Αυτά δεν τα φανταζόμαστε, έχουν γίνει αλλού. Δεν είμαι εγώ ο Φωστήρα, δεν είμαι ο Σοφός. Ψάχνουμε, μελετάμε, τα κάνουμε πράξη. Στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής, για τους άπορους φοιτητές, κάθε μήνα θα έχουμε αποστολή από το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής πακέτου βοήθειας στους φοιτητές, τους άπορους, τους κορίτσους άπορους φοιτητές. Ένα πακέτο που θα έχει από τρόφιμα ξηρά στροφή μέχρι από ρηπατικά, καθαρτικά, υλικά, καθαριότητες κλπ. Συμβάλλουμε και στους φοιτητές μας. Υπάρχει αυτό. Το έχει κάνει το Περιστέρι, θα το κάνει και η Κόρινθο. Γιατί το θέλουμε και το μπορούμε. Ένα άλλο θέμα, φίλες και φίλοι, είναι μείζον στην πόλη μας και στο Δήμο μας η εξάρτηση από τις τοξικές ουσίες. Θα συμβάλλουμε και οικονομικά στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής για την απεξάρτηση αυτών των νέων παιδιών από τη μάστιγα των ναρκωτικών και οικονομικά στα ειδικά κέντρα που υπάρχουν. Είναι μια δέσμευση στην οποία θα την κάνουμε πράξη. Επίσης, μιλάμε για επέκταση του κοινωνικού παντοπολίου και των κοινωνικών συσυντήρων. Σήμερα μοιράζουμε συσίτια από το πρώτο καπίτου συνοικισμού με μερίδες που μας δίνει η Μοτορόλη. Δεν φτάνουμε φίλες και φίλοι, υπάρχει θέμα στην κοινωνία μας. Θα συμβάλλουμε και ο Δήμος οικονομικά. Δεν είναι δυνατόν να έχω 28 εκατομμύρια στο ταμείο και να τα έχω με ένα 40 επιτόκιο στην τράπεζα να γίνουμε το κομπλήφος ουσιαστικά και οι δημότερες να πεινάνε. Θα συμβάλλουμε, θα συμβάλλουμε. Επίσης, και κάτι άλλο για να το ξέρετε, όταν έγινε η συντακτική πράξη του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής, ο υποφαινόμενος την έκανε τότε ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, είχε 484.000 ευρώ ετήσια τακτική επιχορήγηση. Λυπάμαι, αλλά επειδή λέγονται ότι γίνεται πολύ μεγάλο κοινωνικό έργο, η δημοτική αρχή, οι απερχόμενοι,
από τις 484.000 ευρώ το πήγε στις 100. Αυτή ήταν η αύξηση των κολληνίων της κοινωνικής πολιτικής. Το επαναφέρουμε, φίλε και φίλοι, στα 500.000. Και να πούμε και 5 πράγματα για τα έργα υποδομής. Το νερό. Ναι, έχουν γίνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα. Το αναγνωρίζουμε στη Δημοτική Αρχή τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, δεν είμαστε μίζεροι άνθρωποι. Εμείς όμως θα συνεχίσουμε το έργο για τον Αγωγό από τον Κοντόσταυλο μέσω Βελινιάτικων στον Άσο με μια δεξαμενή 30.000 κυβικών για να λύσουμε οριστικά το πρόβλημα της ενότητας Άσου Λεχαίου αλλά εφεδρικά και της Κορίνθου. Επίσης θα χρηματοδοτήσουμε μελέτη για τα νερά του φράγματος του Ασοπού. Κάποια στιγμή θα τελειώσει αυτό το περιβόητο φράγμα και τα νερά τι θα γίνουν. Δεν έχει ληφθεί καμία μέρημνα. Θέλουμε τα νερά αυτά και για ίδρυυση και για άρδευση να έρθουν και στην ανατολική κορυφαία, όχι μόνο στη δυτική. Και βέβαια λήψη μέτρων για την προστασία των πηγών στη Στυμφαλία. Όσον αφορά την αποχέτευση, δεν τάζουμε με λαγούς με πετραχίλια. Απλώς επισημαίνω ότι χάθηκε μια μείζον ευκαιρία το 2014 όταν ο τότε ο συμπολίτης μας ο Υπουργός ο Νίκος ο Ταγαράς έφερε τρεις κοινές υπουργικές αποφάσεις με υπογραφές Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου και Σταϊκούρα που ενέτασε το αποχετευτικό του Άσου Λεχαίου 49,5 εκατομμύρια, το αποχετευτικό της παραλιακής ζώνης Σαλονικού 20 εκατομμύρια και το αποχετευτικό της Μεσόγειας χώρας του Τενέα, Αγιο Βασίλη, Κλένια και Χιλιομόδη με 8 εκατομμύρια. Και χάσαμε την ευκαιρία, δεν τα δημοπρατήσαμε και στη συνέχεια τα έργα δεν εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ. Θα τα παλέψουμε να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ. Αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουν. Δεν γίνονται αυτά τα έργα από πόρους του Δήμου. Θα παλέψουμε μόνο να κάνουμε από πόρους του Δήμου, αν δεν υπάρξει πρόγραμμα για το Σοφικό και το Κόρφο με ιδιαίτερο βιολογικό καθαρισμό. Γιατί εκεί το αντέχει ο Δήμος, έστω και με δάνειο. Για τα έργα υποδομών, φίλες και φίλοι. Να κάνουμε και μία κριτική. Εγώ αποφεύγω, είδατε, ούτε ονόματα λέω, ούτε για το παρελθόν κλπ. Αλλά επειδή συχνά, πυκνά, επικαλούνται το όνομά μου, λέγοντας ότι τα έργα έχουν κολλήσει και ευθύνεται ο Σταυρέλης. Εδώ δίπλα μας είναι τα περιβολάκια. Ο Σταυρέλης θέλει που κόλλησε το έργο. Γιατί, είπε το νόμιμο και το σωστό. Θα τρέχανε στους εισαγγελείς τώρα, εάν είχαν πάει στον τέταρτο εργολάβο. Μερικοί που το θέλανε. Εγώ τι είπα, την αλήθεια. Στον πρώτο μειοδότη, 63%. Δεν με ενδιαφέρει όποιος και να ήταν, ούτε τους γνωρίζω. Και τώρα το έργο κόλλησε με ευθύνη δική τους. Ο Σταυρέλης θέλει. Κόλλησε και το νερό του βιολογικού καθαρισμού. Πάει με βήματα χελώνας. Ο Σταυρέλης θέλει και γι' αυτό. Κόλλησε και τα γήπεδα του τένις. Ο Σταυρέλης θέλει και αυτό. Κόλλησε και η επέκταση του κλειστού γυμναστηρίου επάνω στο στρατόπεδο, απέναντι στο στρατόπεδο, η επέκταση του υπάρχοντος. Ο Σταυρέλης και γι' αυτό. Κόλλησαν και οι δημοτικοί οδοποιίες μέσα στο κέντρο της πόλης Κορίνθου. Ο Σταυρέλης και γι' αυτό. Βρε, είμαι τόσο δυνατός και δεν το είχα καταλάβει μέχρι σήμερα. Αλλά είναι έτσι.